τα σύμβολα τη πίστη, όταν παρακούμε, αν πιστεύουμε, και η κορνέα το Άγιο, το Κύριο, το Ροπιό, το Ιδρυπατρόφιο, πορευόμενο, το Σύμπαντή και η Όση, προσκυνούμενο, και συνοξεζόμενο. Ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, Θεός αληθινός, Άγιος Κυρίαρχος, Παντοδύναμος Άναρχος, το Πνεύμα το Άγιο είμαι αΐ, και έστι και έστε μας δέχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πάντοτε υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει χωρίς αρχή και τέλος. Στην Αγία Γραφή επαναγημένος ονομάζεται Θεός, και όλοι οι πιστοί τον ατρεύουμε και τον προσκυνούμε ως Θεόν αληθινός, ως πρόσωπο ιδιαίτερο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα προσευχόμαστε και το ονομάζουμε ως ξεχωριστό πρόσωπο Βασιλέα Ουρανών. Το Άγιο Πνεύμα επικαλείται ο Λειτουργός στη Θεία Ευχαριστία λέγοντας, κατάφευσον το Πνεύμα σου το Άγιον εκ μας και επί τα προκείμενα δρατάντα, διότι αυτότε λειτουργεί τα μυστήρια της Εκκλησίας και αγιάζει όλους εμάς. Το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή όλων των χαρισμάτων, ποτίζει την ψυχή μας με τη χάρη του και τη στολίζει με τα χαρίσματά του. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε δυνατότητα να δεχθούμε κάθε ευλογία. Το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα ζωή, φως και ζωή και ζώσα πηγή μέρα, διότι χωρίς αυτό η ψυχή μας δεν μπορεί να ζήσει. Οτιδήποτε γίνεται στην πνευματική μας ζωή, δωρεάν του Αγίου Πνεύματος είναι, ακόμη κι αν νομίζουμε πως έχουμε κάποιες αρετές, χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, πνευματική ζωή δεν έχουμε. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι η μοναδική φωτιά που μπορεί να ανάψει το φως το πνευματικό μέσα στην ψυχή μας. Πώς όμως ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας? Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας με τρόπους μυστικούς και ενεξυπνίαστους. Σε ένα πρώτο στάδιο χαρίζει στην ψυχή μας διάθεση μετανοίας και μας παράσει δια του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως από κάθε αμαρτία. Μας δίνει τη διάθεση να καθαρίσουμε την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα για να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας. Διότι ο άνθρωπος, τον οποίο κυριαρχεί η αμαρτία, που δέχεται ένα πνεύματος, αντιδρά στην εξηγιαστική του δύναμη, ενώ στις καθαρέστηκες βρίσκει τον κατάρτιν ανθρώπο για να σκηνώσει. Το Άγιο Πνεύμα στη συνέχεια μανακώνει τις σκληρές καρδιές μας. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει ότι όταν ευχηθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως ένα νοητό φως, όπου διώκονται τα πάθη από την ψυχή μας, το Άγιο Πνεύμα δίνει την δύναμη να καταπολεμήσουμε τα πάθη μας και να μισήσουμε. Μας δίνει τη χάρη την οποία τα ασθενή θεραπεύει και τα ελλείμματα να φυλεί. Το Άγιο Πνεύμα πλέον μας αναγεννάει μια νέα ζωή. Ζωή καθαρότητος και χάρητος μας χαρίζει θέληση και αποφάσεις, νέα ζωή πνευματικής και αγίας. Μας δίνει θερμότητα στην ψυχή μας για να ζούμε βαθύτερα την πνευματική ζωή. Μας μεταμορφώνει σε ανθρώπους ανώτερους πνευματικά. Μας χαρίζει πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Μας χορηγεί τους καρπούς του την αγάπη, την χάρη, την ειρήνη. Ποντίζει το νου μας, μας ενθουσιάζει με άγιες επιθυμίες. Μας εμπνέει να εργαζόμαστε έργα αγάπης και διακονίας. Μας γεμίζει με χαρά ευλάρητη. Μας εμπνέει ζωή να αγιώτος. Μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Μας εμπνέει τα λόγια της προσευχή μας. Δημιουργεί στην ψυχή μας στραβούς, ιερούς και αγίους που σου ανοιξούν στα ύψη του ουρανού. Αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα, το ονόμασε ο Κύριος μας παράκλητο, δυνατή παρηγορητή μας, διότι από τότε που ο Χριστός ο πρώτος παράκλητος της ζωής μας
άφησε σωματικό στοιχή. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς κοντά μας. Αυτό πλέον παρηγορεί την θυμένη ψυχή μας. Μας στηρίζει στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Μας στηρίζει στις ασθένειές μας σωματικές και ψυχικές. Το Άγιο Πνεύμα δυναμώνει στον αγώνα μας και στην αγωνία μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τη ζωή μας να καθοδηγείται από την πνοή του Αγίου Πνεύματος και με όλη μας τη δύναμη να προσευχόμαστε το Πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης αφημών.